Καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου από Θεσσαλονίκη Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 Το θέμα μας για σήμερα ε, πώς να ανακαλύψουμε την ηθική μας πηξίδα και πώς να ζήσουμε την δική μας αλήθεια Οι αξίες σου οι αξίες μας μαρτυρούν την ιστορία της ζωής μας, φίλοι μου. Οι πράξεις μας, τα λόγια μας, οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας αποκαλύπτουν τις αρχές που μας οδηγούν. Είναι αλήθεια ότι κάθε μέρα διαβάζουμε για κάποιον πολιτικό ή επιχειρηματία, ο οποίος ε, ε, φαίνεται να εξαπατά, να ψεύδεται ή να κλέβει. Στη δουλειά μας επίσης βλέπουμε συναδέλφους μας να παραβλέπουν πράγματα, να μαγειρεύουν πολλές φορές αποτελέσματα, να τεμπελιάζουν εν ώρα εργασίας. Ε, θα μπορούσε να πει κάποιος, μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος ε, ελεύθερης ηθικής πτώσης. Ε, φαίνεται πως έχει γίνει μία δραματική αλλαγή στα δεδομένα της ηθικής. Όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν τα πράγματα είναι όντως χειρότερα ή απλώς φαίνονται έτσι εξαιτίας της ευκολίας με την οποία έρχονται στην επιφάνεια ανάρμοστες συμπεριφορές. Με τόσο πολλές πηγές ειδήσεων που υπάρχει σήμερα ε, δεν μένει απολύτως τίποτα κρυφό όλοι ανεξαιρέτως κρινόμαστε για την συμπεριφορά μας και τις αρχές μας ε, θυμάστε ένα παλιό γνωμικό που λέει όταν δείχνεις με τα δάχτυλά σου κάποιον, άλλα τέσσερα δάχτυλα δείχνουν εσένα. Τι θέλω να πω. Ότι οφείλουμε να κοιτάξουμε τα δικά μας σφάλματα. Πώς εμείς κάνουμε τα στραβά μάτια εξοραίζουμε τα πράγματα, την αλήθεια. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους. Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, αντανακλά πάντα αυτό που υπάρχει στην ανθρώπινη καρδιά. Το να Αντικρίζουμε την σκοτεινή πλευρά της ανθρωπότητας. Μας φέρνει αντιμέτωπους με το λιγότερο όμορφο κομμάτι του εαυτού μας. Ε, θα μπορούσε να πει κάποιος ε, όποτε βλέπω κάποιον να κάνει κάτι το, το οποίο εγώ δεν εγκρίνω, τι θα πρέπει να κάνω, να μένω σιωπηλός, να μένω σιωπηλή από τη στιγμή που ούτε εγώ είμαι τέλεια. Ή τέλειος. Μπορεί, φίλοι μου, να υπάρξει μια ακατάλληλη συμπεριφορά την οποία νιώθεις υποχρεωμένος, υποχρεωμένη να αναφέρεις. Σε ορισμένε περιπτώσεις, όπως είναι η παιδική ή η συζυγική κακοποίηση, δεν θα έπρεπε να διστάζεις. Όμως τα περισσότερα από αυτά που συναντάμε δεν υπάγονται στην κατηγορία των επιγουσών αναγκών. Η κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. Δεν θα εξέθετε σε παραδείγματη την εταιρεία σου για απάτες, εκτός αν ήσουν πολύ σίγουρος ή σίγουρη ότι θα μπορούσες να αποδείξεις τους ισχυρισμού σου και προετοιμασμένος φυσικά για τις επιπτώσεις. Παρομοίως, καλύτερα να έχεις πραγματικές αποδείξεις και έναν πολύ καλό λόγο, προκειμένου να εκθέσεις ένα φίλο ή ένα συνάδελφο για κάτι που παραβιάζει τον ηθικό σου κώδικα. Από την δική τους οπτική μπορεί να μην κάνουν τίποτα κακό. Ε, ε, θέλει πολύ σκέψη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο πολλές φορές φαίνονται. Ή πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητά μας ε, βλέπουμε να ε, γίνεται κουτσομπολιό επί για κάποιον ο δεν είναι παρόν. Ε, κάποιοι αρέσκονται σε αυτό, κάποιοι όμως άλλοι άνθρωποι νιώθουν άβολα. Και τίθεται τώρα το ερώτημα. Όταν εγώ δεν αισθάνομαι καλά για αυτό που γίνεται, τι κάνω, πώς αντιδρώ σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ κουτσομπολιού και ειδήσεων. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το μη κακόβουλο κουτσομπολιό είναι ένα σημαντικό θα λέγαμε εργαλείο για την κοινωνική αλληλεπίδραση, αυτό που λέμε κοινωνικό σχόλιο όλοι μεταξύ μας. Ένας τρόπος να δενόμαστε με τους άλλους και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Όμως, αν νιώθεις άβολα, τι γίνεται. Τότε μην το κάνεις. Έχεις αυτή την επιλογή. Βρες έναν ευγενικό τρόπο να δηλώσεις ότι θα προτιμούσες να περιορίσεις τη συζήτηση στα πρόσωπα που είναι παρόντα. Η συμπεριφορά, φίλοι μου, η οποία μας κάνει να νιώθουμε ενοχές, προφανώς καταπατά κάποια από τις θεμελιώδεις αξίες μας. Μόνο επειδή κάποιοι άλλοι κάνουν ή πιστεύουν κάτι, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό ή σωστό για σένα. Ορισμένοι άνθρωποι αποτελούν πρότυπα για τις αρχές τους σε κάποιους τομείς της ζωής, αλλά είναι εντελώς παλιά άνθρωποι σε κάποιους άλλους τομείς. Ε, όλα είναι σχετικά επομένως. Ε, οι αξίες είναι σχετικές. Σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες ξέρουμε ότι καταδικάζεται ο φόνος και το να σκοτώνεις παράνομα, επί παραδείγματη. Ε, όμως δικαιολογούμε από την άλλη τον πόλεμο και την θανατική ποινή. Ε, μέσω της σύνδεσής μας επομένως με τον α, βαθύτερο εαυτό μας και με τον α, Θεό, οδηγούμαστε πάντα στο σωστό.